Δεχθήκαμε τον Μητροπολίτη μας, δεχθήκαμε τον πνευματικό ηγέτη, έναν καταξιωμένο ιεράρχη, σεμνό, ταπεινό, έναν ιεράρχη που οι δηλώσεις του μας συγκίνησαν όλους. Πατρίδα του πλέον, από εδώ και πέρα θα είναι μόνο τα Γραβενά, αλληλέγγυος με όλη την κοινωνία. Νομίζω ότι μια λαμπρή ιστορία, στη θρησκευτική ιστορία μια λαμπρή σελίδα, θα γραφεί. Ευχάριστη μέρα η σημερινή. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η ενθρόνηση του άξιου ποιμενάρχη του κυρίου Δαβίδ. Ο λαός των Γραβενών βγήκε στους δρόμους, υποδέχτηκε τον άξιο ποιμενάρχη. Ευχόμαστε χρόνους πολλούς και να έχει ένα άξιο έργο τόσο για την Εκκλησία όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για τα Γραβενά σήμερα, μια ξεχωριστή ημέρα. Τα Γραβενά απέκτησαν καινούριο ποιμενάρχη, καινούριο Μητροπολίτη. Όλες οι πληροφορίες είναι ότι είναι πάρα πολύ καλός ποιμενάρχης. Του ευχόμαστε ολόψυχα να πετύχει στο έργο του. Σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν δήμαρχο, σαν δημοτικό συμβούλιο θα είμαστε δίπλα του σε όλες τις ενέργειες. Μεγάλη τιμή για τον τόπο μας, ευλογημένος ο νέος Μητροπολίτης μας ο Δαβίδ και εμείς τον περιμένουμε, τον προσδοκούμε ένα τέκνο της Μακεδονικής Γης ως πατέρα και ποιμένα μας. Ευλογημένος. Καλωσορίσαμε σήμερα με ιδιαίτερη συγκίνηση τον νέο μας Μητροπολίτη, κύριο Δαβίδ Δαβίδ. Η ικανοποίησή μας είναι ακόμα μεγαλύτερη γιατί πρόκειται για έναν ποιμενάρχη που είμαστε πεπισμένοι ότι όχι μόνο θα συνεχίσει το έργο του προκατόχου του, αλλά θα προσπαθήσει με όλες του τις δυνάμεις να πετύχει τα μέγιστα για το καλύτερο της Μητροπόλης μας, για το έργο της Μητροπόλης μας, το οποίο είναι σημαντικό και πολυδιάστατο. Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες των Γρεβενών θα αγκαλιάσουν το νέο μας ποιμενάρχη